Μα το γνωρίζετε. Είναι το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο για το οποίο συζητήσαμε. Γιατί είναι κρίσιμο το ζήτημα αυτό? Είναι κρίσιμο γιατί έχει αξιακό, ιδεολογικό και ιστορικό περιεχόμενο. Γιατί έχουμε διεθνή υποχρέωση απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέναντι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να έχουμε μια πλήρη νομοθεσία κατά των φιλοναζιστικών συμπεριφορών, κατά των βίαιων ρατσιστικών συμπεριφορών. Και γιατί έχουμε ένα πολιτικό μόρφωμα στην Ελλάδα το οποίο είναι απροκάλυπτα ναζιστικό και το οποίο οργανώνει ενέργειες οι οποίες στην πραγματικότητα συνιστούν προσβολή της ένομης τάξης. Υποκαθιστά την αστυνομία, υποκαθιστά τη λειτουργία διαφόρων δικτύων κοινωνικής πολιτικής. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και την ανασφάλεια του κόσμου, αλλά την απάντηση τη δίνει το οργανωμένο κράτος δημοκρατικά. Τη δίνουν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, όχι οι αυτόκλητοι τραμπούκοι. Άρα το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο δεν έχει σημασία μόνο από πλευράς νομικού περιεχομένου, αλλά και γιατί είναι μια πολύ μεγάλη δημόσια δημοκρατική πράξη που πρέπει να εκφράζει το φρόνημα και την ιστορική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Πολιτική συμφωνία επ' αυτό υπήρχε, κύριε Πρόεδρε? Όχι, πολιτική συμφωνία δεν υπήρξε, γιατί πρέπει να πιστεί και η Νέα Δημοκρατία πως δεν κάνουμε μια συζήτηση τεχνική, νομική, όπου θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα και ως νομική, αλλά κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι βαθιά πολιτική, ιστορική και αξιακή. Λοιπόν, δύο λύσεις υπάρχουν, τις οποίες έχω πει. Η πρώτη, αυτή που σαφώς προτιμούμε, είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κατατεθεί στη Βουλή, να συζητηθεί και βέβαια μέσα από τη συζήτηση να βελτιωθεί και να ψηφιστεί. Και να ψηφιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Από όλο το συνταγματικό τόξο. Από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Αυτό θεωρούμε την αρμόζουσα λύση. Το νομοσχέδιο έχει συμπεριλάβει και την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει εδώ και δύο μήνες το ΠΑΣΟΚ. Εάν η κυβέρνηση τελικώς δεν συμφωνήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου, που είναι η προτίμησή μας, η λύση είναι η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, την οποία είμαι βέβαιος ότι αποδέχεται ως βάση συζήτησης και η Δημάρ, αλλά και άλλα κόμματα, γιατί ουσιαστικά ταυτίζονται τα κείμενα αυτά, να έρθει αμέσως για συζήτηση στη Βουλή ως πρόταση νόμου και ευελπιστούμε πως η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ψηφίσει με τους βουλευτές της την πρόταση νόμου. Πάντα με τη συζήτηση ανοιχτή για οποιαδήποτε βελτίωση πρέπει να γίνει για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν και καμία παρεξήγηση. Ο στόχος είναι καθαρός και δεν υπάρχουν ούτε ιδιώνυμα ούτε φωνές του παρελθόντος. Εδώ έχουμε τα προβλήματα τα σημερινά και τα μελλοντικά. Δεν ασχολούμαστε με τις φωνές του παρελθόντος για να μην ξαναζήσουμε το ζωφερό παρελθόν. Άρα παραπέμπεται σε καμία, αν θέλετε, νεότερη συζήτηση στο θέμα αυτό. Ή θα υπάρξει ολοκλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας ή ζητάμε την άμεση εισαγωγή για συζήτηση της πρότασης νόμου στην Διαρκή Επιτροπή και στην Ολομέλεια, χωρίς καμία καθυστέρηση. Αλλά επαναλαμβάνω, πως αποφυγή παρεξηγήσεων, η σαφής προτίμησή μας είναι να είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Η επικουρική λύση για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, αλλά και για να ξεμπλοκάρουμε, είναι η πρόταση νόμου. Όμως υπάρχει πρόβλημα. Η κυβέρνηση πρέπει να συνεννοηθεί. Οι κυβερνητικοί εταίροι πρέπει να ξανασυμφωνήσουν το πλαίσιο. Και το προγραμματικό και το οργανωτικό και το λειτουργικό. Αυτό αφορά και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και αξιολόγηση προσώπων. Άρα βλέπουμε στο παράδειγμα του αντιρατσιστικού και της εμπλοκής πόσο δίκιο έχουμε όταν μιλάμε για τα θέματα αυτά, που για μας είναι θέματα αξιακά, επαναλαμβάνω, διότι έχουμε τις διαφορές μας. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα η Νέα Δημοκρατία, άλλο πράγμα το ΠΑΣΟΚ. Θέμα για τον κύριο Ρουπακιώτη από εμάς δεν τίθεται και δεν υπάρχει και ούτε κατάλαβα να τίθεται και από τη Νέα Δημοκρατία. Ετέθη θέμα λειτουργίας της κυβέρνησης. Ποιος το έθεσα εγώ? Προφανώς με αυτό μα θα πάρουμε. Κοιτάξτε, κυβέρνηση δεν υπάρχει χωρίς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ξεχάστε τις παλιές κυβερνήσεις, τις μονοκομματικές, τις αυτοδύναμες. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Κυβέρνηση σημαίνει εξαρτώμαι από την εμπιστοσύνη της Βουλής. Βουλή σημαίνει τριπλή, τρικομματική, κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εδώ έχουμε μια υποχρέωση να καθοδηγήσουμε όλο το έθνος να πάει μπροστά η χώρα, να ανακάμψει η οικονομία. Αλλά η χώρα δεν είναι μόνο μνημόνιο και μόνο οικονομική πολιτική.
Υπάρχει μια κοινωνία, υπάρχει κοινωνική συνοχή, υπάρχουν αξίες, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει εθνική συνοχή.